Έξω φτώχεια, κορίτσια. Έξω φτώχεια, αδελφή Θεοκλήτη. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από σας. Τζάμπο μοντέλο είναι. Εμείς είμαστε το βρήκαμε παπά να θάψουμε παιδί. Καταρχήν πρέπει. Εσύ, παιδί μου, έχεις κασέ 15.000 δολάρια. Σαν τη Λίντα Ευαγγελίστα. Μην δείχνεις. Όχι στα δολάρια, άλλαξε μου συνάλλαγμα. Ναι, είναι δύσκολο κέρι. Συγγνώμη. Μην δείχνεις τζάμπα. Ένα τα πόδια δηλαδή. Ένα πόδια. Γενικά είναι περίοδος που υπάρχουν πολλά διλήμματα πολιτικά. Δεν ξέρω τι. Εγώ το έλυσα. Και έβαλες δύο διαφορετικά παπούτσια. Στα ένα-ένα. Γιατί. Να φτιάξει το ψυχολογικό. Ευτυχώς που έφυγε, παιδιά, ο άνθρωπος, ο κύριος οικονόμου, διότι θα μας περνούσε για τελείως τρελές. Από τη μια μεριά. Υπερφύελες. Ναι, από τη μια μεριά πέφτουμε πάνω του και του λέμε γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο, γιατί τα μακαρόνια κάνουν 2,30 και όχι 2,15. Και μετά έχουμε ανοίξει εδώ πέρα. Έχουμε μια είδηση την οποία θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Τώρα θα πω εγώ, Μάρκα. Ο Κριστιαν Λουμπουτέν, πώς τον λένε. Πώς τον λένε. Τον γνωρίζω και προσωπικά, Κριστιαν Λουμπουτέν. Φίλο σου. Αχ, θα ήθελα να ήταν κολλητό. Μπορείς να το ξαναπείς. Κριστιαν Λουμπουτέν. Μα αυτά τα γαλλικά κάτι παθαίνει ο Ορβανίτης, κοντάει μέσα. Πες με αυτή την είδηση, γιατί σε αφορά τόσο πολύ. Τα γνωστά κοκκινόσολα. Τον καιρό να του πεις χαιρετίσματα, λες, και μπορούμε να πάμε τα 12. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί αν... 20 σου λέει, παιδί μου. Είναι μέσα, και τα μπορούμε τα 12 και έβγαλε 20 ο κερατάς. Γιατί... Αν είστε άντρας, αυτό δεν σας λέει τίποτα, γιατί όλα τα ψηλά τα κούνια σας φαίνονται ψηλά τα κούνια. Η διαφορά όμως από τους 8, τους 10 πόντους, ας πούμε, μπορώ να... Όχι, και από τους 8, τους 10 σχεδιαστές, εγώ θα σου πω, διότι του Κριστιαν Λουμπουτέν θα ήθελα του κυρίου και του κυρίου Μπλανίκ και άλλων να τους καταφοράς κάτι το οποίο λέμε φτηνό, εκεί πάει και η ποιότητα, να φοράς κάτι φτηνό και να σου βγει ψυχή και να την παραδώσεις, με συγχωρείς πολύ. Δίνεις κάτι παραπάνω και τα χαίρεσαι. Καλά, δεν είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο ούτε 500 ευρώ δεν έχει ούτε τίποτα. Ένα κανονικότατο ζευγάρι παπούτσια είναι που το βρίσκεται σε όλα τα μεσαίου κόστους μαγαζιά της. Να συνηγορήσει υπέρ μας. Λοιπόν, βλέπουμε ένα γνωστή κοινή σόλα και εδώ είναι η τελευταία τάση. Τρόπο μειώνεται το τακούνι. Α, είναι σαν τον κρυφό φωτισμό δηλαδή. Έχει τόσο πολύ σκιέ στο μακιγιά. Δεν το πιασα. Τι έκανε. Είπα το λίγο, α πούμε, κλέβει. Και ισορροπεί με το τακούνι στο πόσο παραπάνω κλίση θα έχει το πέλμα. Με αυτά και με τα άλλα ακριβά φτηνά, νομίζω ότι έχουμε χρήση. Όσε κυκλοφορούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ναι, και την ώρα που κάνει. Έβαλα και μένα μέσα. Έβαλα και μένα μέσα. Χαλάει την υγεία τη όσον αφορά την ανατομία και τη φτιάχνει σεξουαλικό. Άσε με τώρα. Όχι, δεν. Εγώ βάζω και μένα μέσα εν γνώση μου και το έχω πει κιόλα και το έχουμε κάνει και συζητήσει μεταξύ μα. Ότι όντω είναι ταλαιπωρία το τακούνι γενικώ να το φορά. Εγώ είμαι ή στο φλατ αθλητικό και στην πότα τη νύσια ή τακούνι. Αυτό είναι θέμα στην δεν έχουμε δει ποτέ με φλάτ αθλητικό, φαντάζομαι. Αθλητικό, όχι, αλλά πότε τις φοράω. Φοράμε 20 πόντους τακούνι δεν είναι παράλογο. Δηλαδή ανεβήκαμε στους 8, στους 8, στους 12, στους 20 πόντους τώρα το πει. Είσαι κάτι άλλο μαγαζί. Συγγνώμη, και Ζαχάροβα με τις Πουέντ, που νομίζω ότι ανεβαίνει, 20 πόντους ανεβαίνει. Φορούσαν οι κλοπόδαροι. Είναι πρόταση αυτό τώρα για γυναίκα κανονική, 20 πόντους τα κούνια. Τώρα δεν είναι πρόταση, είναι κανονική γυναίκα, θες εσύ ότι πάει το παιδί της στον νηπιαγωγείο το πρωί. Κολλήσαμε στο 20 πόντο. Πολύ, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Παλιά πάει ό,τι δεν προερίστε. Ήταν όμως έτσι στη δεκαετία του. Εκεί. Το οποίο είναι και μέχρι το 5 επιβάλλεται κιόλας γιατί λόγω της ανατομίας και της τάσης του σώματος και πώς έχει αλλάξει ο άνθρωπος το περπάτημα. Είναι οικολόγος σου, Μανίνα. Εγώ δεν φορώ φλάτ έτσι κι αλλιώς γιατί είναι ένα που σου λέω. Θα φορέσεις. Πάμε να δούμε το θέμα. Πάμε να το δούμε. Να βάλω κι εγώ κάτι άλλο. Ας δούμε, λέει, και μερικούς άντρες οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη. Πώς ήταν, ένας ή δύο? Ένας ο οποίος είπε ότι η γυναίκα λέει με πολύ ψηλό τακούνι, μου δημιουργεί αμηχανία, δεν ξέρω τι απαιτήσει θα έχει. Πάντως εσύ αν φορέσεις τακούνι θα ξανάρθει κανείς στην εκπομπή μας. Ρίκα, έχω ένα θέμα μαζί σου. Κατέβα να φάμε. Αν βάλεις και τακούνι. Ειδικό καλεσμένο, τον κύριο Βογιατζόγλου. Είναι ειδικό καλεσμένο θα έχουμε σε λίγο. Γεια σας. Κύριε, προσοχή με σεβασμό, σας παρακαλούμε στα αντικείμενα του πόθους. Ναι, καταρχήν προσέξτε, μην μας πατήσετε τις γόβες. Δεύτερον, καθίστε εδώ κοντά μας. Και τρίτο. Μιλήσαμε ακόμα στην Ελλάδα. Είναι για τα ελληνικά δεδομένα καινούριο επάγγελμα υγείας. Είναι πανεπιστήμιο. Στην Αγγλία ονομάζεται podiatry. Είναι φαντάζομαι ή δεν υπάρχει ανάλογη. Δεν υπάρχει. Είναι κλάδος ιατρικής, δηλαδή κάνουν αναλύσεις. Οπότε θα σας χρησιμοποιήσω γιατί θα έχετε να μας συστήσετε και τρόπους βάδισης με τα παπούτσια. Ένα κλαστικό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει εκπαίδευση για σωστή βάδιση. Δεν υπάρχει καλύτερο περπάτημα, πιο προσεγμένο. Είναι, το ακολουθούμε σε μικρότερες ηλικίες. Μετά.
Πάω εγώ τώρα να δω έναν ποδοσφαιριστή. Βγεις φωνάζοντας σε σάτιρ. Να τον δείτε και τον άνθρωπο, αν έχει κάποιο άλλο. Ακριβώς. Μία πλευρά μπορούμε να παραπέμψει πάθηση στα κάτω άκρα. Το γιο μου τον πει. Η εικόνα όταν θα δούμε το παιδί, ο φιλματογράφος είναι μία πολυτέλεια η οποία θα μας δώσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες, για να επιστρέψουμε εδώ στο θέμα μας, το πιο συγκεκριμένο με τις γόβες και το τακούνι, καταστρέφουμε τα πόδια μας, καταστρέφουμε τη μέση μας από τη ματαιοδοξία μας, τα φαινόμαστε συνεχώς. Νομίζω ότι το τακούνι επιβαρύνει αρκετά ούτερες αρθρώσεις. Μα χρήση ή κατάχρηση όμως. Αυτό που λένε ότι το λίγο τακούνι κάνει καλό είναι μουσί. Να απαντήσω πρώτα. Μουσούφα πήγα να πω, ναι. Να απαντήσω πρώτα. Ναι, να τον διόρθω. Σίγουρα μιλάμε για... Βεβαίως δεν επιβαρύνει το τακούνι. Αλλιώς θα είναι ένας γενικός όρος που προσδιορίζει πόνο στις κεφαλές του μεταταρσίου, που είναι η περιοχή πίσω από τα δάχτυλα. Τα τελευταία 2 χρόνια. Να κόψουμε το άλλο. Δεν ξέρω, είναι θύματα τα έντονα. Πάλι δεν θέλουν αυτό. Και όταν φτάνουν στη χείρη, στη μορφή, ας πούμε, και στα συμπτώματα. Εξήγηση. Κοιτάξτε να δείτε. Πιο ψηλή. Φαίνεται σε πιο ψηλή τσεμπέρια. Δεν διαφωνώ. Απλά δεν καταλαβαίνω μία από τις 9 η ώρα στη δουλειά της και να ολοκληρώνει την ημέρα της στις 12 το βράδυ. Εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ειδικά το για την περίοδο της εγκυμοσύνης θα έπρεπε λιγάκι να. Όχι, τώρα θα το βγάλω. Υπάρχουν τι άλλο. Τα αγκιολογικά προβλήματα, αντιθέτως, αν υπάρχουν αγκιολογικά προβλήματα, δεν είναι να επιστρέφει πιο καλά. Το λίγο. Με βέβαια ο ειδικό που έχουν επιπλοκές που θα θέλουν προληπτικά. Όπου σε βάζουν να περάσει σε σημεία. Του βγάζει και ειδική σόλα που πρέπει να βάλει. Είπε κάτι σαν ζυγαριά επίπεδη. Όπου σου με τρέλες και μετά μπήκαν στην καθημερινή. Να σα ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό. Αυτό θέλει να πάρει τώρα. Αυτό εδώ που είναι έτσι πιο χοντρό, το ακούνε μήπως βοηθάει την κατάσταση και την κάνει καλύτερη. Ναι, στους τυφλούς. Το που λέμε το λίγο που υπερισχύει.